Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Θα συνεχίσουμε απόψε από το βιβλίο της Αποκάλυψης και ο Κύριος να μας ευλογήσει πλούσια. Προτού όμως προχωρήσουμε, ας δώσουμε δύο λόγια ευχαριστίας στον Θεό και να τον παρακαλέσουμε εκείνος απόψε να μας φωτίσει, να μας οδηγήσει, να ανοίξει το νου μας, να καταλάβουμε τις δικές του μεγάλες αλήθειες που έχει βάλει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τη μεσέσωση με τον Χριστόν και μας έδωσες εν το ονόματι εκείνου αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάθεται εκεί στα δεξιά σου και με συστεύει περί μόν και εκείνος Κύριε εξουσιάζει και διευθύνει τη ζωή μας για να δοξεστούμε ενώπιόν σου. Κύριε, καθώς απόψε θα ανοίξουμε το λόγο σου, δώσε μας χάρη Κύριε να το καταλάβουμε, ο λόγος σου να κατοικήσει πλούσια, να χαρούμε Κύριε τη δική του παρουσία. Έμπνευσε το δούλο σου και ευλόγησε τους δούλους σου, γιατί όλα τα ειστάμε στο όνομα και διαχάρητη του Χριστού, του Σωτήρου Σιμών. Αμήν. Θα κάνουμε αγαπητοί, πρωτό προχωρήσουμε μία μικρή εισαγωγή και περίληψη στα προηγούμενα. Την πρώτη Τετάρτη που αρχίσαμε, μιλήσαμε αγαπητοί εισαγωγικά για την Αποκάλυψη. Ότι η Αποκάλυψη δεν αποτελεί μια διαδοχική ιστορία. Παραδείγματος χάρη, τα πρώτα τρία χωρία μας παρουσιάζουν ποιος έδωσε την Αποκάλυψη, σε ποιον την έδωσε και γιατί την έδωσε. Στα επόμενα χωρία μας παρουσιάζει πιο λεπτομέρεια αυτή την αρχή, αυτή τη διδασκαλία. Κατόπιν μας μιλάει από το δεύτερο κεφάλαιο και το τρίτο για την Εκκλησία ή με άλλα λόγια για τις 7 εκκλησίες που αναφέρεται εδώ. Κατόπιν μας μιλάει στο δέλτα κεφάλαιο και στο έψιλον κεφάλαιο μια άλλη πραγματικότητα που λέει στον Ιωάννη ανέβα πάνω να σου δείξω και τι γίνεται εκεί στον ουρανό. Και κατόπιν αρχίζει από το πέμπτο κεφάλαιο μια καινούργια ιστορία. Αρχίζουν τα 3,5 πρώτα χρόνια της θλίψης. Με το άνοιγμα των σφραγίδων, με το άνοιγμα με τις σάλπισματα και όλα εκείνα μας παρουσιάζουν την κατάσταση που θα συμβαίνει εδώ από την ώρα που αρπάχτηκε η Εκκλησία μέχρι την ημέρα που θα αρχίσει το δεύτερο μέρος της μεγάλης θλίψης, που αρχίζει από το γιώτα κεφάλαιο και κατόπιν όταν εκείνος που παρουσιάζεται εκεί στέκεται το ένα πόδι το εις τη θάλασσα, το άλλο στην ξηρά, σηκώνει το χέρι του ψηλά και διακηρύττει «Δεν θέλει είστε έτη καιρός». Και αρχίζει μια διαφορετική κρίση. Αρχίζουν αγαπητοί η σκληρή κρίση, η μεγάλη, η μεγάλη θλίψης, η βαθιά θλίψης που γίνονται πάνω στους ανθρώπους. Το κύριο γνώρισμά της είναι ότι δεν μετανοεί κανένας, δεν πιστεύει κανένας,
όλοι στέκονται εχθροί προς τον Θεό, μέχρι που αρχίζει να μας παρουσιάζει για τη μάχη και για την κατάσταση του Ισραήλ, η οποία αρχίζει από το ΙΑ κεφάλαιο και μας παρουσιάζει την ιστορία του Ισραήλ. Κατά συνέπεια, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε επίπεδα που γίνονται χρονικά στην κάθε οικογένεια που έχει και είναι εδώ στη γη. Την εκκλησία του που είναι πάνω, στους ανθρώπους που έχουν μείνει εδώ, στον Ισραήλ, στον οποίος είναι εκεί αλλά είναι απιστία, που θα γίνει το έργο όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για τα συνέπεια, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και βαθύτερα την Αποκάλυψη. Το δεύτερο, τη δεύτερη Τετάρτη, μιλήσαμε αγαπητοί για τα πρώτα τρία χωρία. Και το θέμα μας εκεί ήταν ότι την Αποκάλυψη την έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό. Και αυτή την Αποκάλυψη που του την έδωσε στον Ιησού Χριστό, το ρήμα που χρησιμοποιεί, ότι έδωκεν, παρουσιάζει ότι έγινε κάποτε στο παρελθόν. Δεν του την έδινε εκείνη την ώρα. Και κατά την αντίληψη τη δική μου και το φως που έχει δώσει σε μένα, καταλαβαίνω ότι η Αποκάλυψη δόθηκε στο Χριστό σαν ένα πακέτο. Δηλαδή, του έδωσε τι θα κάνει για να λυτρώσει τον πεσμένο άνθρωπο, αφού θα τον λυτρώσει, τι θα γίνει στον άνθρωπο που λυτρώθηκε, αλλά και τι θα γίνει στον κόσμο που μένει πίσω. Και έτσι βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όταν ήταν εδώ, μίλαγε για αυτά τα πράγματα. Μίλησε για τα σημεία των καιρών, μίλησε για τη μεγάλη θλίψη, μίλησε για την προφύλαξη της Εκκλησίας του, μίλησε για την προφύλαξη των πιστών. Όλα αυτά τα πράγματα τα παρουσίασε και ακόμα τα ενέπνευσε στους Αποστόλους του, ώστε να παρουσιάσουν αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο, αγαπητοί, που μιλήσαμε ήτανε γιατί ο Θεός την έδωσε στο Χριστό. Γιατί δεν τον την έδωσε κατευθείαν. Γιατί ο Χριστός είναι το πρόσωπο το οποίο είναι δικό μας. Μας αντιπροσωπεύει. Είναι ο παράκλητος της Νέας Διαθήκης και θέλει να παρουσιάσει, δεν εξαρτάται από τον Χριστό μόνο η σωτηρία μας, εξαρτάται και πόσο καταλαβαίνουμε τις αλήθειες Του. Εξαρτάται ακόμα το πώς θα τις καταλάβουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από τη σχέση που έχουμε μαζί Του. Ο Χριστός είναι εκείνος τον οποίο εξαρτάται η δική μας πνευματική προκοπή. Και εξαρτάται, αγαπητοί, από το πώς αντιμετωπίζουμε τα πνευματικά πράγματα για να μπορεί να κάνει στη ζωή μας τα μεγαλεία που θέλει να κάνει. Μιλήσαμε την άλλη φορά, αγαπητοί, ότι έδωσε την Αποκάλυψη στον Ιωάννη. Και ξέρουμε, και το λέμε πολλές φορές, ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής που αγαπούσε ο Χριστός. Και οι μαθητές ξέρανε ότι αυτός ήταν που μπορούσε να μάθει από τον Χριστό. Και όταν στο ανώγιο που έκανε το δείπνο τους φανέρωσε ότι θα τον πρόδιδε, οι άλλοι του είπανε, ρώτα τον, ποιος είναι. Και ο Ιωάννης έπεσε
στην αγκαλιά του και τον ρώτησε και αποκάλυψε ποιος ήταν. Αγαπητοί, αυτές ήταν οι βασικές γραμμές που κινηθήκαμε την περασμένη Τετάρτη. Απόψε όμως θα προχωρήσουμε πιο κάτω. Θα διαβάσουμε από το κεφάλι που διαβάσαμε την περασμένη εβδομάδα το 4 χωρίο. Εμείς προς τις 7 εκκλησίες στα Σεντιασία ειρήνη από του ΟΟΝ και ο ΙΝ και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού. Εδώ μας μιλάει ο Κύριος μας συμβολισμούς. Χρησιμοποιεί για να μας αποκαλύψει βαθιές και πλαθιές πνευματικές αλήθειες. Και το πρώτο που μας παρουσιάζει εδώ είναι οι 7 εκκλησίες στην Ασία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί ο Κύριος διαλέγει 7 εκκλησίες στην Ασία? Που δεν ήσαν 7 εκκλησίες, ήσαν πάρα πολλές εκκλησίες. Και δεν διάλεξε για να πει αυτά τα ανάποδα που συμβαίνανε στην Κόρινθο, που χρειαζόσανε διόρθωση, ή άλλα πράγματα που γινόσανε στη Θεσσαλονίκη ή στη Ρώμη ή στα διάφορα άλλα μέρη. Ο Απόστολος Παύλος, προτού ακόμα δοθεί η Αποκάλυψη, μας λέγει για την Εκκλησία της των προσρωπαίους και δίνει το πιο βαθύ πνευματικό κείμενο που έχουμε, στην οποία περιγράφεται το έργο της θυσίας του Χριστού και πώς έρχεται σε εμάς. Αγαπητοί, ο Κύριος δεν διάλεξε αυτές τις 7 εκκλησίες για να ασχοληθεί μόνο με ένα από την εκκλησία του που ήταν σε αυτό το μέρος. Αλλά έχει στο σχέδιό του μεγαλύτερο πνευματικό ορίζοντα. Και το πρώτο είναι, λέει στον Ιωάννη να γράψει αυτά που θα του πει σε βιβλίο. Ακούμε ερμηνευτές των γραφών, ανθρώπους που έχουν γράψει βιβλία και λένε οι 7 επιστολές που έστειλε ο Χριστός στις 7 εκκλησίες και ξεχωρίζουνε την κάθε επιστολή για την εκκλησία στην Έφεσο, την άλλη επιστολή για την εκκλησία στην Σμύρνη, την άλλη επιστολή για την εκκλησία στην Πέργαμο, την άλλη επιστολή για την εκκλησία στη Θυάτιρα, την άλλη επιστολή για την εκκλησία στη Σάρδης, την άλλη επιστολή για την εκκλησία στη Φιλαδέλφεια και την τελευταία επιστολή για την εκκλησία της Λαοδικίας. Και ξεχωρίζουν με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος από την κάθε εκκλησία ήθελε να πει ορισμένα πράγματα. Αλλά
το κείμενο μας λέει, η ίδια η Αποκάλυψη μας λέει, ότι ο Κύριος του είπε να τα γράψει σε βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο της Αποκάλυψης να το στείλει στις 7 εκκλησίες. Δηλαδή, όπως είναι γραμμένο, φανερώνει ότι όλες οι εκκλησίες έπρεπε να διαβάσουν όλα αυτά τα οποία έλεγε ο Κύριος και να καταλάβουν εκείνα που τους έλεγε. Αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο είναι ανάγκη να έχουμε στο νου μας. Γιατί ο Κύριος μας αγαπητοί διάλεξε 7. Τη στιγμή όπως είπα προηγουμένως υπήρχαν τόσο πολλές εκκλησίες. Με προβλήματα, με φασαρίες, με δυσκολίες. Γιατί ο διάβολος όλο ένα εργαζότανε πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη διαβάζουμε στην Κόρινθο γινόσαν αυτές οι φιλονικίες και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο ένας λέει εγώ είμαι του Χριστού, ο άλλος εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κυφά, εγώ είμαι του Παύλου και σου λέει μήπως ο Χριστός μοιράστηκε. Γιατί αγαπητοί δεν συμπεριέλαβε την επιστολή προς Φιλιππισίους. Και δεν συμπεριέλαβε άλλες επιστολές στην επιστολή προς Ρωμαίους. Διότι αγαπητοί, όπως είπα, η γλώσσα και οι εικόνες είναι συμβολικές και παραβολικές. Οι εκκλησίες αυτές εκεί στην Ασία βρισκότανε σε έναν κύκλο σχεδόν που άρχιζε από τη μία από την Έφεσο και κατέληγε στη Λαοδικία. Και το ότι η εκκλησία της Λαοδικίας δεν αναφέρεται καθόλου στις πράξεις των Αποστόλων και δεν ξέρουμε πώς έγινε, φανερώνει αγαπητοί ότι υπάρχει μέσα σε ένα χρόνο πλατή που οι εκκλησίες δημιουργήθηκαν και ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι πιο πλατή από αυτό το στενό που διάφοροι παίρνουν για να παρουσιάσουν τα ελαττώματα που ίσως είχε αυτή η εκκλησία. Το δεύτερο αγαπητοί είναι ότι ο Κύριος παίρνει αυτή στις τον αριθμό 7. Γιατί διάλεξε 7. Γιατί άφησε απ' έξω την εκκλησία στα Λύστρα, την εκκλησία στο Ικόνιο, στις εκκλησίες στην Αντιόχεια. Τι ήτανε εκείνο που ήθελε να μας δείξει. Αγαπητοί, ο αριθμός 7 στην γλώσσα την πνευματική του Θεού παρουσιάζει όλο ένα τον αριθμό, τον τέλειο, τον ολόκληρο του Θεού. Παραδείγματος χάρη μας λέγει ότι ο Θεός έκανε σε 7 μέρες τη δημιουργία του. Σε 6 μέρες δημιούργησε, την 7η ανεπάφθη από τον έργο που έκανε όλες τις άλλες μέρες. 7 μέρες. Και αυτές οι 7 μέρες αγαπητοί φανερώνουν το ολόκληρο
το έργο που έκανε ο Θεός για τη δημιουργία που δημιούργησε. Κατά συνέπεια, οι 7 μέρες είναι συμβολική γλώσσα που παρουσιάζει μια χρόνο που είναι ολόκληρη η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία του Χριστού με όλα αυτά τα ελαττώματα ήταν πάνω σε όλη την περίοδο που έζησε εδώ στη γη. Επίσης ο Κύριος μας, αγαπητοί, μας παρουσιάζει ότι 7 πράγματα είναι στη μουσική. Δεν η μουσική για να φέρει αρμονία. Είναι σε 7 νότες. Οι οποίες, αγαπητοί, έτσι είναι φτιαγμένα τα πράγματα για να παρουσιάζεται η τελειότητα και η αρμονία. Όλο το φυσικό σύμπαν, αγαπητοί, βρίσκεται μέσα σε αυτή της εξέλιξης του 7. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε επίσης, αγαπητοί, ότι ο Κύριος διέταξε να περιέλθουν γύρω από την Ιεριχώ 7 φορές σε 7 μέρες. Και έπρεπε αυτό που τους είπε να το κάνουν. Την τελευταία μέρα τους είπε να σαλπίσουν 7 φορές. Και ύστερα από το σάλπισμα να αλλάξουνε για να πέσουνε τα τείχη της Ιεριχώ. Αγαπητοί, επίσης ο Κύριος μας αναφέρει ότι όταν έδωσε τις παραβολές της βασιλείας, παρουσίασε 7 παραβολές μέσα στο ίδιο κεφάλαιο, τις οποίες εκτός από την πρώτη, όλες τις άλλες είπε, έτσι είναι η βασιλεία των ουρανών. Και διαβάζουμε, αγαπητοί, εκεί στο γάμα κεφάλαιο, την πρώτη παραβολή που λέγει ότι έσπηρε καλό σπόρο. Και φύτρωσαν, αγαπητοί, ύστερα τα ζυζάνια. Και ρωτάνε οι μαθητές, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο? Πώς φυτρώσαν τα ζυζάνια?» Και ο Κύριος αποκαλύπτει το αόρατο. Και τους λέει, «Ενώ κοιμώσαν οι άνθρωποι, ήρθε ο Κύριος και έσπηρε το σπόρο το κακό. Και φύτρωσαν τα ζυζάνια». Και οι μαθητές λένε, «Κύριε, να πάμε να τα βγάλουμε?» Και ο Κύριος τους λέει, «Όχι. Μήπως μαζί με τα ζυζάνια βγάλετε και το στάρι? Αυτή τη δουλειά θα την κάνουμε στο τέλος οι άγγελοι του Θεού. Εσείς μείνετε ήσυχοι τώρα». Κατά συνέπεια ήθελε να δείξει μέσα στη Βασιλεία του Θεού που άρχισε με τη θυσία του Χριστού και με την ίδρυση της Εκκλησίας, μένουνε κατά πονηρά μέτρα και λέμε, αυτή είναι Εκκλησία, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Ο Κύριος μας τα παρουσίασε και πρέπει να μένουμε ήσυχοι στην παρουσία Του, να κοιτάζουμε πως εμείς θα είμαστε εκείνοι που έχουμε αυτή τη μορφή της ευσέβειας που θέλει ο Θεός, που είμαστε ο αληθινός σπόρος, ούτως ώστε να ελκυστούμε εκείνη την ημέρα που θα αρπαχτεί η Εκκλησία του Χριστού. Βλέπουμε τη δεύτερη.
όμοια με κόκο συνάπεως. Ότι είναι όμοια με το προσδοκείο του αλεύρου. Δεν είναι εδώ ο σκοπός να εξηγήσουμε τις παραβολές, αλλά να εξηγήσουμε τη βασιλεία, τη συμβολική γλώσσα που ο Θεός χρησιμοποίησε, ο Κύριος μας χρησιμοποίησε για τη βασιλεία. Το τέταρτο με το θησαυρό το με τον άνθρωπο τον έμπορο που πήγε και τα πούλησε όλα για να αγοράσει τον καλό Μαργαρίτη. Το επόμενο αγαπητοί ήταν με εκείνο που ο Κύριος μας αγαπητοί ότι στη θάλασσα και σε αυτό το δίκτυ αγαπητοί ήσανε ψάρια καλά και κακά. Και ο Κύριος καθίσανε είπε στον Αιγαλό και τα ξεχωρίσανε. Και στο τελευταίο, η οποία είναι και η πρώτη παραβολή του σπορέα, που έσπηρε το σπόρο και άλλο έπεσε στο δρόμο και άλλο έπεσε στην καλή. Και έτσι είχε τα αποτελέσματα. Ο αριθμός 7 αγαπητοί παρουσιάζει το σύνολο της ευλογημένης πραγματικότητας που ο Κύριος μας παρουσιάζει για να τον δοξάσουμε. Και συνεχίζουμε σε αυτή τη θαυμάσια εκτέλεση των σχεδίων του Θεού. Επίσης αγαπητοί, ο Κύριος μας μίλησε επάνω στο Σταυρό και είπε 7 λέξεις. Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουκ είδασι τη ποιούση. Είναι 7 συλλαβές που πρόφερε. Θεέ μου ήταν η άλλη φορά που είπε γιατί με εγκατέλειψες. 7 συλλαβές που εξέφρασε ολόκληρο το έργο της λύτρωσης που ο Θεός έκανε για τον άνθρωπο. Και εδώ αγαπητοί ο αριθμός 7 μας παρουσιάζει την ευλογημένη αλήθεια ότι με το 7 ο Θεός θέλει να παρουσιάσει ολόκληρη την εκκλησία του. Εδώ επί της γης, από την ημέρα που άρχισε την Πεντηκοστή μέχρι την ημέρα που θα φύγει, που είναι η εκκλησία της Λαοδικίας. Και είναι αγαπητοί πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό να το καταλάβουμε. Διότι όλα αυτά που αναφέρει στην Εκκλησία είναι αλήθειες που γίνεται σε αυτή την περίοδο του χρόνου που η Εκκλησία του Χριστού είναι εδώ στη γη. Είναι πάρα πολλά άλλα τα οποία μπορούσαμε να πούμε για το 7 που χρησιμοποιεί ο Θεός, ο Κύριος μας. Στην Αποκάλυψη που φανερώνουν ότι στη δική του γλώσσα, στη δική του κρυπτογραφία, στη δική του συμβολική παρουσιάζει τη ολότητα, το ολόκληρο. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πιο κάτω για να καταλάβουμε τις ευλογημένες αλήθειες. Και εδώ πέρα αγαπητοί διαβάζουμε στο επόμενο χωρίο και λέει ο Κύριος μας ο Ιωάννης προς τας 7 εκκλησίες τας ετιασία χάρις ημίν
και ειρήνη από το όν και ο ίν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού. Αγαπητοί, εδώ πέρα μας παρουσιάζει ότι επειδή αυτή την Αποκάλυψη τη δίνει ο Κύριος στην Εκκλησία του, η οποία έχει τη χάρη του Θεού, η οποία Εκκλησία του απολαμβάνει την ειρήνη του Θεού. Οι άνθρωποι απ' έξω δεν έχουν ούτε τη χάρη ούτε την ειρήνη για να απολαμβάνουν τον καιρό εδώ της παροικίας τους μέχρι να έρθει ο Χριστός ο Σωτήρας μας. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, αγαπητοί, την Εκκλησία που η χάρη του Θεού θα βασιλεύει μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η χάρις, είναι θαυμαστή αλήθεια. Λοιπόν, θα μελετήσουμε την Αποκάλυψη εν σχέση με την Εκκλησία, εν σχέση με τα 7 κομμάτια, τις 7 χρονικές περιόδους που η Εκκλησία του Χριστού είναι στη γη. Θα μιλήσουμε αργότερα, ακριβέστερα για αυτές τις χρονικές περιόδους, όταν θα εξετάσουμε την κάθε Εκκλησία ξεχωριστά. Αλλά για απόψε αυτό είναι αρκετό. Στο πέντε χωρίο μας λέγει εδώ πέρα ότι όλα αυτά προέρχονται και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Και λέγει τώρα ότι έδωσε την Αποκάλυψη και δίνει αυτή την Αποκάλυψη και τη στέλνει ο Ιησούς Χριστός, που μας λέγει εδώ τις δικές του περγαμηνές, τα δικά του δικαιώματα, τη δική του εξουσία που έχει από το Θεό Πατέρα, και λέγει ότι επαναλαμβάνει τώρα ότι αυτή η Αποκάλυψη είναι από τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς την έδωσε στον Ιωάννη. Αλλά είναι η Αποκάλυψη που έδωκε ο Θεός στον Κύριο, ο οποίος ανέλαβε τη λύτρωση του ανθρώπου. Και λέει εδώ πέρα, αγαπητοί, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μάρτης ο πιστός. Είναι πιστός μάρτυρας. Αυτά που λέει είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Έχουν αξία μεγάλη για τη ζωή μας και πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Είναι εκείνος, λέγει, ο οποίος είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο πρώτος ο οποίος ήρθε πάλι από το Ναδί. Είναι εκείνος ο οποίος αναστήθηκε και είναι θαυμάσιο το έκτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή που λέγει ότι και συνεπαθάναμε και συσταυρωθήκαμε και συνανέστημε μετά του Χριστού. Και Φιλιππίους επιστολή που λέει αν συνανέστητε μετά του Χριστού τα αναζητείτε.
ο Χριστός. Εδώ λέει είναι ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε εκ των νεκρών. Και συνεχίζει αγαπητοί, πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Και είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει, είναι κυβερνήτης των βασιλέων της γης. Δεν κάνει τίποτα μόνοι τους. Αφήνει, γιατί ο Θεός φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις με πνεύματα κακοποιά, αλλά παίρνουν την άδεια του. Και βλέπουμε, αγαπητοί, πήγε να πάρει την άδεια όταν ήθελε να πειράξει τον Υιό. Πήρε την άδεια από τον Θεό όταν ήθελε να γελάσει τους προφήτες του Αχάβ για να τον στείλει εναντίον της Ραμογαλά και να σκοτωθεί. Εξουσιάζει επί των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Εκείνος ο οποίος μας έπλυνε και μας καθάρισε με το αίμα του το Άγιο. Εκείνος ο οποίος στάθηκε η αιτία οι άνθρωποι που πίστεψαν στο έργο του να είναι Άγιοι, να είναι καθαροί, να έχουν την υιοθεσία και την κληρονομία. Ντύθηκαν, όπως μας λέει, στην προς Γαλάτες επιστολή των Χριστών. Εδώ, αγαπητοί, επαναλαμβάνει αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχει πάνω μας. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Ο Κύριος να ερμηνεύσει τα λόγια του στην καρδιά μας και να μας σκεπάσει με τη χάρη του να καταλάβουμε τις αλήθειες του για να δοξαστεί εκείνος. Ας κλείσουμε με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εν το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος που έδειξες για μας στο Σταυρό. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι πάντοτε ο Κύριός μας. Είσαι εκείνος που μας διευθύνεις. Είσαι εκείνος που μας αποκαλύπτεις τις αλήθειες σου. Είσαι εκείνος όπως μας παρουσιάζεις τα μυστικά του αύριο και του μέλλοντος. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εμείς οι μικροί ανθρωπάκηδες παίρνουμε αυτές τις ευλογημένες αποκαλύψεις που μας δίνεις. Κύριε, σκέπασε τις ατέλειές μας, ευλόγησε, Κύριε, τη ζωή μας και δώσε η αποκάλυψη να εξηγηθεί σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Εις το όνομα και διαχάρητη του Χριστού. Αμήν.